και στην προσωπική σου ζωή, και στην επαγγελματική σου τη ζωή, τι άλλαξε μετά το MasterChef? Είσαι πιο αναγνωρίσιμος κάποιοι. Όπου να πάεις, έναν αρκετό ποσοστό των ανθρώπων να γύρω σου, να σε αναγνωρίσουν. Τώρα τούτο ξέρω ότι δεν είναι κάτι που πάει είτε πολλά, είναι το πώς να το δουλέψεις και πώς να το χειριστείς. Γενικά και σε θέμα προτάσεων, και σε θέμα... τώρα υπάρχει μια βροχή που προτάσεις, που θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, ότι πρέπει να πιέσεις το πράγμα νουλό, την ζήτηση νουλή που έχεις, να τη φιλτράρεις, να πιέσεις κάτι καλό, ώστε να μην ευκείς προς τα από έξω κάπως λάθος. Εγώ, τούτα που με φοητσιάζουν είναι τούτα, δηλαδή το να μην κάνω λάθος επιλογές σε όποια ευκαιρία μου δοθεί. Τούτα είναι οι προβληματισμοί μου στο, αλλά σε θέμα να αλλάξω κάτι που τη ζωή μου, ο ίδιος άνθρωπος είμαι. Να σηκωστώ στην ώρα μου, να γυμναστώ στην ώρα μου, να πάω δουλειά στην ώρα μου. Το ίδιο πράγμα είναι έχω, να αλλάξω κάτι που τη ζωή μου, εκτός που την αναγνωρισιμότητα που πιάσα από τον κόσμο. Ξέρουμε ότι έχεις τη δική σου επιχειρήση. Μπορείς να μας μιλήσεις λίγο, να μας πεις με τι ασχολείται? Ναι. Καταρχήν ήμουν μάγειρας. Δούλευκα σε εστιατόρια, σε κάποια που είναι πιο γνωστά, κάποια που δεν τα ξέρει τόσο ο κόσμος. Τους τελευταίους 9 μήνες έφυγα από τον τομέα. Λόγω του ότι ασχολούμουν και με πολλά με τη γυμναστική, ο κύκλος μου είναι παραπάνω στο fitness και οι φίλοι μου, αν το θέλεις, σε εκείνον τον τομέα. Και ασχολούμουν μαζί τους χρόνια πριν στο να τους βοηθήσω, είτε με τα γεύματα, γιατί εγώ ήμουν μάιρας. Έχω ένα συγκεκριμένο τύπο διατροφής που λίγο το φάει άχαρο, λίγο πιο δύσκολο να το φάμε, δεν είναι τόσο ευχάριστο να το φάμε. Και εγώ μπορώ να τους προσφέρω το ότι μπορώ να τους κάνω εκείνον που έπρεπε να φάσει, καλύτερα θέλεις που μου μπορούσαν να παράξουν σπίτι τους. Και πιάζουν το πράγμα και βελτίωσα το και βελτίωνω το καθημερινά, ώστε να καταφέρω να κάνω τη μαγειρική όπως την έχω εγώ στο μυαλό μου. Δηλαδή, ασχολούμαι παραπάνω με τη σύσταση πλέον του φαγιού, παρά με το θα κάνω έναν εστιατορικό πιάτο γκουρμέ, αν το θέλεις, ή για πιο εξειδικευμένη κουζίνα. Έπια το φαΐ που μπορούμε να φάμε σπίτι μας και έκανα σου τόσο πιο κοντά στα στάνταρ σου, είτε είσαι αθλητής, είτε έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας, είτε θέλεις απλά να τρέφεσαι σωστά και προσφέρω σου το προϊόν. Είναι κάτι διαφορετικό, θεωρώ που το ό,τι έχουμε δει στο Κυπριακό μπαζάρι και δείχνει καλά, θέλει στοιχεία τους τελευταίους 9 μήνες που το δουλεύω. Τέλος, θέλω να μας πεις ποιοι είναι οι στόχοι του Χαραλάμπου για το μέλλον, επαγγελματική. Στόχοι μου είναι να εξελίξω όσο καλύτερα μπορώ την επιχείρηση τη δική μου, να βελτιώσω το Χαραλάμπου όσο πιο πολλά, γιατί στη μαγειρική είναι ένα πράγμα που πρέπει καλά να ξέρουμε ότι δεν σταματάς ποτέ να μαθαίνεις, ούτε κάτι που σταματάει. Κάθε μέρα κάτι καινούριο είναι να βρεις. Είναι ένα πράγμα που δεν σταματάς να μελετάς. Και η ανέλυξη που πραγματικά θα ήθελα να έχω είναι στον τομέα μου να γίνω όσο καλύτερος γίνεται για μένα πρώτα και μετά για τον κόσμο που εξυπηρετώ.